Καλησπέρα, Δευτέρα, 16 του Μάρτη 2020, που βλέπετε αυτό το vlog, εγώ το έχω γυρίσει από το Σάββατο. Και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία επιστολή που ευχαριστώ πολύ τη φίλη που μας την έστειλε, γιατί δεν το έχουμε ξανακάνει αυτό το θέμα. Ο έφηβος γιος μου δεν αποδέχεται τον ετεροθαλή αδερφό του. Θέκλα μου, καλησπέρα. Είμαι χωρισμένη εδώ και 7 περίπου χρόνια, είμαι γύρω στα 50 και έχω ένα γιο που είναι στην εφηβεία, είναι στο Λύκειο. Ζει μαζί μου. Έχουμε μαζί μια καλή σχέση, μπορώ να πω, αν και είναι λίγο κλειστός σαν παιδί. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο πατέρας του που ζει στην επαρχία έχει σχέση με μια γυναίκα και έχει αποκτήσει μαζί της ένα αγοράκι 2,5 χρόνων πια. Το πρόβλημα είναι ότι ο γιος μου είναι εντελώς αρνητικός με αυτό το παιδί και με τη μητέρα του. Όσες φορές προσπάθησα να καταλάβω τα αισθήματα του, μου βγάζει μια οργή και ένα μίσος. Δεν τον θέλει στη ζωή του, δεν τον νιώθει, λέει, αδελφό του, ξεχυλίζει από αισθήματα οργής όπως χτυπάει πόρτες, πετάει πράγματα, βιβλία κτλ. Θυμώνει και με τον πατέρα του και όταν είναι σε αυτή την κατάσταση εκφράζεται με άσχημους χαρακτηρισμούς, ενώ γενικά δεν εκφράζεται έτσι στη ζωή του. Με τον πατέρα του, εμείς οι δύο, μιλάς για εσάς δηλαδή, γενικά έχουμε καλές σχέσεις. Έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα και μου έχει εκφράσει και ο ίδιος τις ίδιες ανησυχίες. Φυσικά, στον πατέρα του δεν εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο που εκφράζεται σε μένα, το θεωρώ λογικό, αλλά έχει πει και σε αυτόν ότι δεν τον θέλει το μικρό στη ζωή του. Είναι πιο συνδεδεμένος μαζί σου ο γιος σου, αλλά του λείπει πολύ ο πατέρας του προφανώς. Με τον πατέρα του έχουν καλές σχέσεις, καλή επικοινωνία και πηγαίνει συχνά να τον δει. Πάει συχνά. Αυτό που κάνει εκεί στο σπίτι του πατέρα του είναι να κλείνεται στο δωμάτιο του όταν έρχεται ο μικρός και να του λέει ότι είναι το δωμάτιο του, ο προσωπικός του χώρος και δεν θέλει κανέναν εκεί. Εννοεί φυσικά τον μικρό. Σε κάποια έντονη συζήτησή μας μου έχει πει ότι νιώθει έρμεος των δικών μας αποφάσεων, χωρίς να τον έχουμε ρωτήσει τίποτα για αυτά που αποφασίζουμε ή πράττουμε. Βεβαίως δεν τον έχετε ρωτήσει γιατί είναι δικιά σας η ζωή, εσείς είσαστε ενήλικες, είσαστε εσείς που παντρευτήκατε, είσαστε εσείς που χωρίζατε, όχι αυτός. Επίσης μου έχει κάνει αναφορά ότι γνωρίζει ότι τον πήρα και έφυγα γιατί στη σχέση μου με τον πατέρα του υπήρχε άλλη γυναίκα και αυτός είναι ο λόγος. Και πιστεύει ότι η γυναίκα αυτή είναι η μητέρα του παιδιού. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το ξέρω, το πιο πιθανό να μην είναι αυτή η μητέρα του παιδιού, το πιο πιθανό. Η ανησυχία μου είναι: πρώτο, γιατί μετά από 7 χρόνια βγάζει τόσο θυμό σε μένα? Το θυμό το βγάζει σε εσένα επειδή εσύ είσαι ο πιο κοντινός του άνθρωπος και στο πιο κοντινό μας πρόσωπο βγάζουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, όχι στα πιο μακρινά. Είπα προηγουμένως ότι μπορεί και να μην είναι η μητέρα του παιδιού η γυναίκα για την οποία χωρίσατε, επειδή συχνά βλέπουμε αυτό το φαινόμενο να χωρίζει ένας άνδρας εξ αφορμής μιας σχέσης ενός τρίτου προσώπου και μετά να χωρίζει και με αυτό το τρίτο πρόσωπο και να προχωράει τη ζωή του με ένα άλλο πρόσωπο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά αν ήταν όντως τόσο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του η κοπέλα η οποία υπήρξε αφορμή για να χωρίσετε, ξαναλέω υπήρξε αφορμή γιατί έχουμε κάνει και το vlog για το τρίτο πρόσωπο πρόσφατα και γνωρίζετε πώς τα λέμε αυτά, αν ήταν αυτή θα το είχατε μάθει νομίζω. Αλλά δεν έχει σημασία αν είναι αυτή, αν δεν είναι. Προσάπτει ευθύνες και στους δυο μας. Γιατί τόση άρνηση για αυτό το παιδί? Έχει το άγχος των εξετάσεων του σαν παιδί που πάει στο Λύκειο. Θέλει να περάσει κάπου και σε ένταση θυμού μου λέει ότι θέλει να φύγει μακριά μας γιατί μας συχάθηκε. Πολύ φυσιολογικό ένας έφηβος να λέει: θέλω να περάσω στο πανεπιστήμιο μακριά, να φύγω από εσάς επειδή σας συχάθηκα. Είτε είσαστε άξιοι συχασιάς είτε όχι. Τελειώνοντας, θέλω να προσθέσω ότι από τη δική μου πλευρά δεν έχω εκφράσει καμία δυσαρέσκεια για αυτό το παιδί, ούτε και για τη μητέρα του. Και πολύ καλά έκανες. Μπράβο. Το αντίθετο θα έλεγα, χάρηκα, γιατί πίστευα όταν το έμαθα ότι θα έχει και ο ίδιος έναν αδελφό, έστω και με τόση διαφορά ηλικίας. Σας μιλώ ειλικρινά, με εκτίμηση, περιμένω με αγωνία κάποια συμβουλή σας και θα ήθελα, αν το θέλετε κι εσείς και αξίζει, να γίνει vlog. Ναι, και το θέλω, ναι, και αξίζει και ναι, γίνεται vlog τόσο καιρό μετά, αλλά γίνεται. Λοιπόν. Εγώ επειδή ξέρω την φίλη, με την έννοια ότι μου έχει στείλει παλιότερα μια επιστολή, προτού ξεκινήσω να κάνω τα vlogs και Βρήκα την επιστολή και βρήκα και τι σου απάντησα. Είμαι σίγουρη ότι δεν ασχολείσαι καθόλου με τον πρώην σου. Είμαι σίγουρη γι' αυτό και από αυτά που γράφεις εδώ στο mail, αλλά και από την προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε. Είσαι μια γυναίκα που έχεις προχωρήσει συναισθηματικά. Δεν είσαι προσκολλημένη σε εκείνη τη φάση του χωρισμού και πάρα πολύ καλά κάνεις. Αυτό είναι μια πολύ υγιής αντιμετώπιση, μια πολύ υγιής αντίδραση ενός χωρισμού, έστω και αν υπήρξε και τρίτο πρόσωπο στη διάρκεια του χωρισμού. Γιατί, φιλενάδα, αν εσύ ήσουν προσκολλημένη πάνω στον πρώην άνδρα σου, και πίστεψέ με, έχει γυναίκες που και 7 χρόνια μετά μπορεί να είναι προσκολλημένες πάνω στην ψευδέστηση του γάμου ή του έρωτα που είχαμε τον πρώην, ο οποίος έκανε φιλενάδα και της χώρισε και μετά βρήκε άλλη φιλενάδα και άλλη φιλενάδα, δεν ξέρω τι. Εάν εσύ δεν είχες προχωρήσει, το παιδί σου θα ήταν σε πολύ πιο άσχημη ψυχική και συναισθηματική κατάσταση από ό,τι είναι τώρα. Εσύ είσαι το πρόσωπο με το οποίο συνδέεται πιο στενά και το πρόσωπο το οποίο αποτελεί τη συναισθηματική του ασφάλεια. Φυσικά, με τον πατέρα του έχει σχέση. Το γράφεις. Και βρίσκονται συχνά. Και πάει και στο σπίτι του. Και έχει και δωμάτιο στο σπίτι του πατέρα του. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Φαίνεται ότι ο πρώην σύζυγος σου και ο πατέρας του γιού σου είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του απέναντι στο παιδί και εσύ δεν έχεις προκαλέσει γονική αποξένωση ώστε το παιδί να μην έχει σχέσεις με τον πατέρα του. Και μπράβο σου. Όμως, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και να το σκεφτείς έτσι σοβαρά και να απαντήσεις όχι σε μένα, στον εαυτό σου. Είναι ο πρώην άνδρας σου πρότυπο πατέρα, με την έννοια του ότι αν ξαναξεκινούσες τη ζωή σου από την αρχή θα επέλεγες να κάνεις παιδί με αυτό τον άνδρα ειδικά ή θα επέλεγες να μην κάνεις παιδί με αυτό τον άνδρα? Με ποια έννοια το λέω? Επειδή η ποιότητα του δεσμού πατέρα-παιδιού δεν μετριέται μόνο από τις ώρες και τις μέρες που περνάνε μαζί, μετριέται και με τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται και πόσο άνεση και ασφάλεια νιώθει ένα παιδί να μιλήσει ανοιχτά στον πατέρα του. Τώρα μιλάμε για τη σχέση πατέρα-παιδιού, εντάξει, το ίδιο ισχύει για τη σχέση μητέρας-παιδιού. Αυτό που μου έγραψες ότι σε σένα μιλάει πιο ανοιχτά και εκφράζεται πιο ελεύθερα, αυτό δείχνει ότι το παιδί έχει καλύτερο δεσμό με σένα παρά με τον πατέρα του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός πατέρας ο πατέρας του, απλώς μήπως υπάρχουν κάποια θέματα ανεξάρτητα με τον νέο μωρό στη σχέση του με τον πατέρα του. Μήπως είναι λίγο ανώριμος ψυχοσυναισθηματικά ο πατέρας του, μήπως είναι λίγο επιπόλαιος γενικώς στη ζωή του, γιατί και επιπολαιότητα είναι αυτό να χωρίσεις από ένα γάμο γιατί έκανες μια άλλη σχέση, να επιτρέψεις να υπάρξει αυτή η αφορμή. Ξαναλέω, πιστεύω πάντοτε ότι το τρίτο πρόσωπο δεν είναι αιτία, αλλά αφορμή. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό που ζηλεύει το παιδί σου, αυτό που πραγματικά ζηλεύει, είναι όχι το μωρό το ίδιο αυτό καθ' αυτό. Ζηλεύει τη σχέση που νομίζει ή φαντασιώνεται ότι έχει ο πατέρας του με τον μικρότερο του αδερφό. Δηλαδή, έχει στο μυαλό του το παράπονο ότι εσείς πήρατε αποφάσεις χωρίς αυτόν, ότι εσείς χωρίσατε και έφυγε από το σπίτι σας ο πατέρας του, και όχι μόνο έφυγε από το σπίτι σας, αλλά πήγε να μείνει και στην επαρχία, και χωρίς να το ρωτήσετε, αυτός ήταν 10 ετών όταν χωρίσατε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και μπορεί όσο καιρό ήταν αυτός μικρός, ή να μην θυμάται πως ήταν η σχέση του με τον πατέρα του, ή να θυμάται μόνο τον τελευταίο καιρό που ο πατέρας του προφανώς θα ήταν και απομακρυσμένος από όλους, εφόσον φτάσατε στο τέλος να χωρίσετε. Και εφόσον υπήρξαν και άλλες τέτοιες καταστάσεις, και να ζηλεύει και να νιώθει αδικία ότι αυτό το νέο το μωρό γεννήθηκε μαζί με τον πατέρα του και ζει μαζί με τον πατέρα του και έχει τον πατέρα του στη διάθεσή του, ενώ αυτός δεν τον είχε πρωτού χωρίσετε και δεν τον έχει και τώρα όπως θα ήθελα τον είχε ή όπως φαντασιώνεται πως θα τον είχε. Χωρίς να σημαίνει ότι αν είχε τον πατέρα του καθημερινά μέσα στη ζωή του θα ήταν καλύτερη η ζωή του, αλλά αυτή τη φαντασίωση είχε μέσα στο μυαλό του. Είναι το φάντασμα της χαμένης αγάπης αυτό το πράγμα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα μπορούσα να είχα αγάπη με τον πατέρα μου διαφορετική και επειδή δεν την έχω πενθώ για την αγάπη που φαντάζομαι πως θα είχα, χωρίς να σημαίνει απαραίτητος όμως πως θα την είχα, γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ απομακρυσμένη συνήθως από τις φαντασιώσεις μας. Λοιπόν, ο γιος σου, φιλενάδα, χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Ναι, είναι μόνο έφηβος, ναι, είναι μικρός, ναι, είναι ακόμη μαθητής, έχει και το άγχος με τις εξετάσεις του, το οποίο ας μην το υποτιμούμε το άγχος για τις πανελλήνιες και την τρομοκρατία που γίνεται ανάμεσα στους μαθητές και τις πανκύπριες εξετάσεις στην Κύπρο, Παγκύπρες λέγονται στην Κύπρο, Πανελλήνες στην Ελλάδα, το τόσο τρομερό άγχος που επιβάλλεται στα παιδιά από το σύστημα, και μπορεί να προβάλλει το άγχος του και εκεί. Σου λέει δεν νιώθω καλά, γιατί δεν νιώθω καλά, ποιος μου φταίει, μου φταίει ο πατέρας μου που έχει κάνει άλλο παιδί, ή μου φταίει το άλλο το παιδί που έχει τον πατέρα μου. Ρωτάς γιατί ρίχνει ευθύνη και σε σένα. Προφανώς ρίχνει ευθύνη και σε σένα, γιατί σε αυτή τη φάση νομίζει ότι αν εσύ δεχόσουν το κέρατο, συγγνώμη για την έκφραση, και καθόσουν εκεί πέρα και δεν το χώριζες τον πρώην άντρα σου, ότι αυτός θα έχει καλή ζωή. Κατά ζωή θα είχε, sorry που το λέω, γιατί έχω βιώσει μέσω των πελατών μου πολύ έτσι έντονα περιστατικά, στα οποία ερχόντουσαν μετά ενήλικες πλέον τα παιδιά ζευγαριών που χώρισαν και τα ξαναβρήκαν και λένε γιατί να τα ξαναβρούν. Θυμάμαι τώρα έτσι έντονα μία περίπτωση, ήταν ένα παιδί ο οποίος χώρισαν οι γονείς του, ήταν 3 ετών, έμειναν χωρισμένοι μέχρι τα 15 του, στα 15 του τα ξαναβρήκα για 3-4 χρόνια, εκείνα τα 3-4 χρόνια άλλαξε η ζωή του άρδιν, η σχέση δεν ήταν καλή. Ξαναζεσταμένα περσινά ξένα σταφύλια. Ξαναζεσταμένο φαΐ, περσινά ξένα σταφύλια. Δεν ήταν καλή σχέση. Έχασε την ασφάλεια τη συναισθηματική που ένιωθε. Έχασε τη μητέρα του, γιατί η μητέρα του έτρεχε εξωπίσω τον πατέρα του, ο οποίος ήταν γυναικάς και πήγαινε από εδώ και από εκεί. Ήταν παίχτης και πήγαινε από εδώ και από εκεί κλπ. Και τέλος πάντων, εγώ τον έβλεπα αυτόν όταν ήταν 35 ετών στο διαζύγιο του. Και παίρνοντας το ιστορικό μου, μου είπε: το χειρότερο λάθος που έκαναν οι γονείς μου είναι που τα ξαναβρήκαν σε εκείνα τα χρόνια της εφηβείας μου και μου κατέστρεψαν χρόνια τα οποία εγώ θα έπρεπε να είμαι άνεγνιας και να ασχολούμαι με τις σπουδές μου, με τα μαθήματά μου, με την προσωπική μου ανάπτυξη, και είχα να ανησυχώ για αυτούς τους τρελούς που τσακώνονταν και σκοτώνονταν, επειδή να το τώρα πάλι χώρισαν και τίποτα δεν έγινε και εγώ τράβησα όλο αυτό το πράγμα. Και μάλιστα θεωρούσε κιόλας ότι η κακή συνθήκη μέσα στο σπίτι ήταν αυτή που τον έσπρωξε και στο να κάνει και κακή επιλογή συντρόφου, γιατί τότε ερχόταν και το δικό του διαζύγιο. Και πολλές άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, θα κάνει καλό στο παιδί να κάνει ψυχοθεραπεία και για το άγχος των Πανελληνίων ή των Παγκυπρίων, αν είσαστε στην Κύπρο. Θα του κάνει πάρα πολύ καλό να κάνει ψυχοθεραπεία. Μπορείς να πάρεις το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» και να το διαβάσετε μαζί, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται πολύ και στο διαζύγιο και στα παιδιά με το διαζύγιο και στη γονική αποξένωση κλπ. Και έχει μέσα πράγματα που απαντούν στα ερωτήματά του. Τα βάζει τώρα μαζί σου που χώρισε τον πατέρα του, γιατί φαντασιώνεται πως η ζωή του θα ήταν καλύτερη αν δεν το χώριζες. Σου το λέω όμως και εξιδίας πείρας, όταν ενηλικιωθεί και όταν αρχίσει ο ίδιος να έχει ενήλικες σχέσεις, θα έρθει και θα σου πει: ευχαριστώ που τον χώρισες. Εγώ είχα θέμα με το γιο μου, όχι αυτού του είδους, την ετεροθαλή του αδερφή. Έχουν τα παιδιά μου μια μικρή αδερφούλα που έχει γεννηθεί τις 20 του Νιόβρη του 2009. Θυμάμαι τα γενέθλια και της μικρής, γιατί εγώ τη θεωρώ μέλος της οικογένειας μας. Δεν έχουν δείξει οποιαδήποτε αρνητική στάση απέναντι στην αδερφή τους, και επαφές έχουν και βρίσκονται και μιλάνε και από τα Viber, τα Skype κλπ. Όμως, ο γιος μου όταν ήταν μικρός είχε έτσι έντονη αντίδραση προς εμένα, γιατί να χωρίσω και γιατί να είμαστε μονογονική οικογένεια, ενώ άλλοι φίλοι του είχαν και τους 2 γονείς κλπ. Τώρα που είναι ενήλικας, είναι στα 23 ο Λάζαρος, θα γίνει 23 τον Αύγουστο, αρκετές φορές έρχεται και μου λέει: ξέρεις, λόγω της ανατροφής που είχα, έχω αυτό το καλό στοιχείο. Ή έχω προπονηθεί καλά για τις ανθρώπινες σχέσεις λόγω της ανατροφής που είχα. Μου το είπε και προλίγου, σας είπα ότι είναι εδώ αυτές τις μέρες. Του λέω: καλά, ρε. Τι ανατροφή είχες, σαν πως και είχες τη χειρότερη, το χειρότερο ανατροφή, χωρίς τα γονείς σου, παρακάτω. Είχες επαφές με τον πατέρα σου, είχες σταθερό περιβάλλον στο οποίο να ζεις, είχες τα πάντα όλα. Λέει, εγώ στο μυαλό μου τότε νόμιζα ότι κάτι μου έλειπε. Λοιπόν, εσύ ως μητέρα έχεις πάρει τις αποφάσεις που έχεις πάρει για τη ζωή σου που δικαιούσε να τις πάρεις. Μην υποκύπτεις στο guilt tripping του παιδιού, δηλαδή προσπαθεί να σε κάνει να νιώσεις ενοχές γιατί αυτός δεν νιώθει καλά. Στην ηλικία που βρίσκεται, προφανώς να μην νιώθει καλά και για το άγχος των εξετάσεων και για τα προσωπικά του και για άλλα θέματα και για τους φίλους του και αυτά, τα οποία να τα βγάζει όλα εκεί, το οποίο είναι θεμιτό. Είναι θεμιτό να θυμώνω γιατί οι γονείς μου χώρισαν. Είναι εύκολη λύση να πω όλα μου τα προβλήματα οφείλονται στο ότι η μάνα μου με πήρε και χωρίσαμε με τον πατέρα μου. Και είναι πιο εύκολο. Τα ρίχνουμε όλα εκεί, στη σιτζάν του μαύρου που λέμε στην Κύπρο. Βρίσκουμε το μαύρο πρόβατο. Μην υποκύψεις στις συναισθηματικές του πιέσεις. Ως γονείς παίρνουμε αποφάσεις για τις οποίες μπορεί να μας κατηγορήσουν τα παιδιά μας, αλλά στο τέλος της ημέρας να είναι σωστές αυτές οι αποφάσεις και λάθος να είναι, δικαιούμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Μην είναι σταθερή στις αποφάσεις σου, μην υποκύπτεις στο να νιώθεις ενοχικά, life happens, shit happens, θα μπορούσε να μεγαλώνει σε πολύ χειρότερες συνθήκες ο γιος σου, θα μπορούσε να μεγαλώνει σε πόσα vlogs έχουμε και πόσες ιστορίες έχουμε για κακοποιητικές οικογένειες, για αμαρτίες γονέων μου παιδεύουση τέκνα. Δεν είναι τίποτα αυτό που περνάει πες του. Δεν είναι τίποτα με την έννοια του, δεν είναι τόσο τραγικό όσο το βλέπουν τα μάτια του τώρα. Έχει πολλές περιπτώσεις που δέχονται ψυχική και σωματική βία τα παιδιά μέσα στις οικογένειες και δεν χωρίζει η μάνα τους και δεν έχουν οδό διαφυγής. Βρες τα vlogs τα ανάλογα που έχουμε που μας λένε παιδιά για το ότι μακάρι να χωρίζαν οι γονείς μας και γιατί δεν χωρίζαν οι γονείς μας και περάσαμε όλο αυτό κλπ. Αυτές είναι οι απόψεις μου. Και δώσε του ευκαιρία να μεγαλώσει, γιατί είμαι σίγουρη ότι μεγαλώνοντας θα έχει επαφές με τον αδερφό του, γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται. Καλό βράδυ.